Νίκη του υπηρωτισμού χαρακτήρισε αυτή που πέτυχε την Κυριακή ο Αλέξανδρος Καχρημάνης. Ξεπερνώντας και τα πιο αισιόδοξα προγνωστικά, κατάφερε μία καθαρή και μεγάλη νίκη από την πρώτη Κυριακή. Το κλίμα στην περιφέρεια ήταν πανηγυρικό. Πλήθος κόσμου βρισκόταν στο γραφείο του κυρίου Καχρημάνη, ο οποίος τον συνεχάρει. Ο ίδιος, σε δηλώσεις που έκανε στην Ρούλα Χρήστου, υπογράμμισε ότι η νίκη του αποτελεί πηξίδα για την περιοχή, ευχαριστώντας όλους τους υπηρώτες και τις υπηρώτισσες για την εμπιστοσύνη που το έδειξαν. Στην Ήπειρο, τόνισε ο κύριος Καχρημάνης, δεν αντιμετωπίζουμε τίποτα επιδερμικά, τα αντιμετωπίζουμε με ουσία. Γι' αυτό μας δίνει την αυτοδυναμία όπως το είχαμε ζητήσει. Κρατήσαμε ψηλά τον πολιτικό πολιτισμό παρόλο που προκληθήκαμε. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε ηπειρώτες και είναι μεγάλο πράγμα να έχεις προγόνους που σου χάραξαν δρόμους. Οι προγονοί μας έφτιαξαν πολλά. Έχουμε να δώσουμε πολλά και θα δώσουμε πρώτα στην Ήπειρο και μετά σε όλη την Ελλάδα. Είναι μεγάλο το ποσοστό και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ότι η νίκη ανήκει σε όλους τους ηπειρώτες που μας εκτιμούν χωρίς να σκέφτονται κόμματα και παρατάξεις, σημείωσε ο κύριος Καχρημάνης, ενώ καταλήγοντας ευχαρίστησε και την οικογένειά του γιατί με έχουν ανεχθεί όλα αυτά τα χρόνια που λείπω από το σπίτι, υπογράμμισε. Ο κύριος Καχρημάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα από την Άρτα, κύριε Καχρημάνη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εμείς έχουμε την εικόνα, βέβαια, από ένα ποσοστό μικρό ακόμη. Ωστόσο, εσείς έχετε πληροφορίες από μεγαλύτερο ποσοστό εκλογικών τμήματων. Δεν χωράει, βέβαια, αμφιβολία ότι εκλέγεστε από τον πρώτο γύρο, έτσι. Ευχαριστώ. Είμαστε στο 1 τρίτο των ψήφων, είμαστε περίπου στο 57%, μέσω όρος όλη την Ήπειρο. Αυτή η νίκη είναι της Ήπειρου, είναι νίκη που δείχνει τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε ως Ήπειρος από εδώ. Ο δρόμος με αξία στους ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής, πάνω στα πλεονεκτήματα του τόπου. Είδαμε πολλά πράγματα με την εξωστρέφεια που δώσαμε και την πρόθεση των προϊόντων μας εκτός Ελλάδος. Ο αγώνας είναι μεγάλος. Τώρα ξεκινάμε και θα δώσουμε ό,τι θέλει η πατρίδα μας για να αλλάξει τη λίδα. Θεωρώ ότι ο δρόμος που ακολουθούμε εμείς πρέπει να είναι ο δρόμος για όλη την Ελλάδα, με αξία στους ανθρώπους της παραγωγής και από εκεί και πέρα και στη σύνδεση των ανθρώπων της παραγωγής και με το εξωτερικό, με τις αγορές, αλλά και με την παροχή υπηρεσιών στον τουρισμό κλπ. Δρόμος μεγάλος, με αξίες και με πνεύμα υπηρετισμού. Αυτά έχω να πω, τίποτε άλλο. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, όλους τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, το προσωπικό της περιφέρειας, για τη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, αλλά όλο τον κόσμο, την εισιτήρα που με στήμησε τόσο πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από βάθος της καρδιάς. Να είστε καλά. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε περισσότερο, γιατί είμαστε μέσα σε ευχαριστώ, κόσμο. Ευχαριστώ. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Μακάρι να καταφέρετε σε αυτή τη θητεία να μας βγάλετε από την τελευταία θέση. Τα πράγματα είναι απλά. Εμείς είδαμε στην πράξη πώς μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή σελίδα στην Ήπειρο και κατ' επέκταση σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Καχρημάνη, σας ακούω. Ναι. Μπαξί. Κύριε Καχρημάνη.